Για πάμε να δούμε εδώ τώρα τους κριτές. Περίμενε πιο πολλά πράγματα, περίμενε η Ειρήνη. Και πάμε στην Ηλιάνα μας. Γεια σου, Softy. Τι κάνεις? Είμαι καλά, εσύ? Είναι το όνομα, Softy. Είναι το επιθετό μου, αλλά αυτό χρησιμοποιώ γενικά. Το όνομα ποιο είναι? Στέφανος. Α, πιο και ωραίο όνομα. Το Softy, κύριε Softy. Ναι, το κύριε Στέφανε είναι, βάλτε και λίγο σαλαμάκι. Σε παραπέμπει κάπου αλλού. Έχεις απόλυτο. Να σου πω την αλήθεια, επειδή υποστηρίζεις τόσο πολύ την Ειρήνη και την προσέχεις τόσο πολύ, αισθάνθηκα λίγο ότι χαρταετίζεις. Ισχύει. Αμάμαι τους χαρταετούς εδώ πέρα σήμερα. Ειρήνη, ισχύει? Όχι. Ο πρώτος πρωθυπουργός χαρταετός. Τι όχι, παιδί μου, μόλις σταθήκατε δίπλα στην Κατέρινα τη φλέρταρε μπροστά σου. Γι' αυτό δεν είναι χαρταετός. Αυτή δεν είναι η χαρταετή. Εμείς είμαστε φίλοι. Είμαστε πολύ μπροστά όμως. Στο κόνσεπτ δεν είστε φίλοι. Εντάξει, ναι, αλλά... Είμαστε μπροστά. Γενικά... Κι εγώ την αφήνω να φλερτάρει. Ναι. Γιατί όχι, ας το εξασκήσει. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο outfit το σημερινό, στην εμφάνιση που έχετε κάνει. Να σου πω, Ειρήνη μου, μπράβο για το concept και τη δουλειά που έχεις βάλει σε αυτή την εικόνα και εσύ φαντάζομαι έχεις βοηθήσει σε αυτό, φαίνεται και από τον τρόπο που το υποστηρίζεις. Το βρίσκω καταπληκτικό. Καταπληκτικό, είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ διαφορετικό, είναι πολύ πρωτότυπο. Είναι κάπως, έχει μια ωραία νοσταλγία. Δηλαδή, όντως το κόνσεπτ σου είναι ένα ζευγάρι που ξεκίνησε από κάπου, τιμάει την αρχή του και πηγαίνει εκεί πια ως νικητές αυτόν τον αγώνα, να δούνε τους φίλους τους και να περάσουν καλά. Έχει συνδυαστεί μαζί του, άρα αυτό σημαίνει ότι είσαστε όντως ενωμένοι, δηλαδή είστε ένα. Είσαι διακριτική και τόσο όσο. Αν θα άλλαζα κάτι στο look, θα ήταν τα παπούτσια. Θα ήθελα να ήταν άλλα, να πω την αλήθεια μου. Το φόρεμα αυτό σου πηγαίνει καταπληκτικά. Καταπληκτικά. Ταιριάζει πάρα πολύ στη σουλέτα σου. Είσαι κούκλα. Τα μαλλιά σου είναι ωραία, που είσαι απλή, που είσαι ήσυχη, διακριτικό κόσμημα. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Τώρα, Softy μου, εσένα τι να σου πω. Εσύ είσαι πεντάρη σήμερα. Αν ερχόσουν δηλαδή σήμερα πρωθυπουργός και είχαμε αγόρια στο My Style Rocks. Να το κάνουμε όμως, να έρθουμε να τα σκίσουμε όλα. Μας ακούσαν από το Control. Θα το λάβουμε υπόψη μας. Ευχαριστούμε για την πρόταση. Τώρα λοιπόν, Ειρήνη, στεναχωρήθηκες με τα σχόλια για τη σκέψη που έχεις κάνει. Δεν πειράζει. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και μου αρέσει η εικόνα μας σήμερα. Τη θεωρώ πάρα πολύ σωστή, πολύ ολοκληρωμένη, με σκέψη από πίσω, δομημένη. Δίνουμε και ένα κοινωνικό μήνυμα. Δεν μπορώ να βρω κάτι αρνητικό γι' αυτό και δεν είμαι σε θέση να έρθει σε αντιπαράθεση. Τίποτα. Κάθεσαι εκεί και το απολαμβάνεις. Έχεις δίπλα. Δηλαδή, δίπλα πραγματικά στον πρωθυπουργό μου δεν μπορώ. Είμαι τόσο χαρούμενη σήμερα που. Κορίτσι αλήθεια, μου. Δεν μπορώ ούτε να μιλήσω. Ποιος σας το έλεγε πρωθυπουργίνα πάντως, Λοιπόν, εγώ πιστεύω για την εμφάνιση που έχετε κάνει σήμερα ακριβώς αυτά που είπες. Μπράβο σου, Ειρήνη. Ευχαριστώ. Πες. Ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο. Σου έκανε εντύπωση το 4, Δημήτρη? Ναι, όχι. Εγώ πάντα χαίρομαι να βλέπω μεγάλους βαθμούς. Κάνετε όλη αυτή τη δουλειά γιατί είστε ένα εναλλακτικό ζευγάρι πολιτικών. Με τι ασχολείσαι, Softy μου? Στην πραγματική ζωή, στο κόνσεπτ. Στην πραγματική ζωή. Στο κόνσεπτ είσαι πρωθυπουργός. Από όλα. Είναι καλλιτέχνης. Ρούχα, βίντεο, μουσική, ιδέες. Εγώ ομάδες. Το κατάλαβα ότι είναι καλλιτέχνης, γι' αυτό ρώτησα με τι ασχολείται. Έχει μια αυτό. Λαμπερή ματιά. Είναι άνθρωπος με φοβερό χιούμορ, φαίνεται ο άνθρωπος. Νομίζω ότι σήμερα, για κάποιο λόγο, σε έχει επισκιάσει. Δεν το λέω για κακό. Όχι, δεν με ενοχλεί καθόλου, αλήθεια. Σήμερα... Ήθελα να είμαι αυτό. Με χαίρεται το κορίτσι μου. Το φόρμα σου πάει καταπληκτικά. Ευχαριστώ. Σου πάει καταπληκτικά, σου τονίζει υπέροχα τη σουλέτα. Νομίζω ότι ο Softy θα είναι ο πιο μισητός πρωθυπουργός στο αντρικό κοινό, το θα το ζηλεύουν όλοι. Είσαι μια κούκλα υπέροχη. Μου αρέσει πάρα πολύ το κόνσεπτ σου που έχεις, που σκεφτήκατε και δουλέψατε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν μου αρέσουν τα παπούτσια, στα είπανε. Και πρώτη φορά βλέπω αγόρι εδώ μπροστά, που δεν έχω δει πολλά, αλλά γενικά που έχει τόσο λαμπερή ματιά. Μετά από μένα. Αλλά πριν από το Στέλιο. Ευχαριστούμε πολύ.
Μπράβο, παιδιά. Και τώρα ήρθε η στιγμή του κυρίου Κουδουνάρη. Λοιπόν, πολύ ευχάριστη έκπληξη όλο αυτό σήμερα. Μακάρι να υπήρχε έστω και μία πιθανότητα τις επόμενες δεκαετίες να έχουμε στην πολιτική τόσο εναλλακτικά άτομα. Λοιπόν, κοίταξε, όσο αλλοπρόσαλε λοιπόν και να φαίνεται η εικόνα, γιατί σας βλέπει κάποιος που είτε μια ωραία εικόνα, με διάφορα λάθη, αλλά είναι μικρά σε σχέση με, το, με τη μεγάλη εικόνα, ας πούμε, θα λέγαμε ότι είστε ένα ζευγάρι καλλιτεχνών που πάει σε κάποια μουσικά βραβεία, σε μια πρεμιέρα, όντως έχετε αυτή την ενέργεια και αύρα. Ακούγοντας λοιπόν ότι είστε ένα ζευγάρι πολιτικών, το έχετε θέσει τόσο σωστά, που κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί και να πει ότι αυτό δεν μπορεί να σταθεί. Ναι. Είναι δεδομένο. Και απορώ και με κάποιες βαθμολογίες, αλλά τα πήγατε πάρα πολύ καλά. Εσύ με ποιες? Εγώ με τα διάρια. Δεν θεωρώ πως η εμφάνισή μας σήμερα ήταν για δύο. Και η αιτιολόγηση προσωπικά δεν με ικανοποίησε. Συγγνώμη. Ναι. Εγώ νομίζω ότι αιτιολόγησα εντελώς το δύο μου. Επίσης, συνεχίζω να πιστεύω ότι ρεαλιστικά αυτό δεν μπορεί να στέκει σε καμία κυβέρνηση. Ποιο απ' όλα? Ρεαλιστικά, όλο το story, όλο αυτό. Θέλω να σου πω πως αυτό υπάρχει στην πραγματικότητα από εμάς τους δύο στη Θεσσαλονίκη και συμβαίνει. Και αν όντως έβγαινε πρωθυπουργός, θα πηγαίναμε εκεί. Λοιπόν, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσετε πολύ, μου αρέσει που είναι πολύ δημιουργικό, μου αρέσει που άφησε το χαρακτήρα σου, Ειρήνη, να ξεδιπλωθεί μέσα σε αυτό το κόνσεπτ και δεν μπήκε σε κλισέ που θα μπορούσε να μπει και να είσαι μία άλλη γυναίκα πρωθυπουργού. Είσαι η Ειρήνη Καζάκη, κυρία Πρωθυπουργού, αυτά κανονικότατη, με τον πρωθυπουργό που σου αρμόζει. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Και εγώ 4. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ήρεμα τώρα, ψύχρεμα. Ναι. 13,8 είναι η τελική βαθμολογία. Σόφη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ Ειρήνη, πολύ. Μπράβο, μπορείς να γυρίσεις στη θέση. Ευχαριστούμε, κορίτσια. Αστέρι μου, ευχαριστούμε. Μαζί. Βοήθησε πάρα πολύ, Φιλάκια.